Κύριε Τόμ, καλό μεσημέρι από Αθήνα. Γεια σας, καλημέρα από Νέα Υόρκη. Τι ώρα είναι εκεί, είσαστε πρωί-πρωί τώρα, έχω. Ναι, 8 η ώρα ακριβώς είναι, 8, 8 και 5. Δηλαδή το Τόμ είναι Θωμάς. Το Τόμ είναι Αναστάσιος, αλλά το λέμε τάμε εδώ για πιο εύκολα. Πώς βγήκε από το Αναστάσιος Τόμ. Τότε που ήρθα, έτσι με βαφτίσαν. Λοιπόν, κύριε Τόμ, ωραία, όπως θέλετε. Ναι. 4 δεκαετίες βρίσκεστε εκεί. Παραπάνω. Παραπάνω, ε. Και ξεκινήσατε από την Κεφαλονιά. Ναι, ναι, 4 δεκαετίες είναι το μαγαζί. Εγώ είμαι γύρω στα 50 χρόνια εδώ. Μια ζωή είστε εκεί. Και ξεκινήσατε 3 αδέλφια. 5 αδέλφια. 5 αδέλφια. Το United Brothers δηλαδή είναι 5 αδέλφια, έτσι λέτε το μαγαζί. Ναι. Ήτανε 3 αδέρφια και 2 αδέρφια. 2 δεσμίδες αδέρφια. Δηλαδή μια οικογένεια, 2 οικογένειες. 3 και 2, 5. Αρχίσαμε εδώ και 45 χρόνια. Έχετε ένα μαγαζί το οποίο το έχουν εκτιάσει μέχρι και οι New York Times και το έχουν αποκαλέσει ο Παρθενώνας των φρούτων και της Μαναβικής. Μάλιστα. Αυτό ήταν προ 2-3 χρόνια που είχε έρθει το New York Times εδώ. Mm. Και μείνανε πολύ ενθουσιασμένοι, το είχατε κάνει, εδώ ήταν για τα νέα, εδώ ήταν πολύ, πολύ μεγάλη υπόθεση, γιατί πολύ λίγα μαγαζιά βγαίνουν, ας πούμε, έτσι, με να σου αλλάζουν το όνομα για να σας αποκαλούν Παρθενώνα το Φούλτο και το Βλαχάκι, αλλά νομίζω ότι το αξίζανε κιόλα. Εσείς ζήσατε το American Dream, κύριε Τόμ, εκεί. Το American Dream το ζήσαμε, εντάξει, μια χαρά περάσαμε μέχρι τώρα, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Αλλά εντάξει, θα το ξεπεράσουμε κι αυτό. Έχουν περάσει κι άλλα χειρότερα. Τώρα γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα, τι συμβαίνει δηλαδή. Είναι, λίγο η οικονομία είναι χάλια, η οικονομία είναι κάτω. Έχουμε αρκετή, πώς το λέμε, πολύ κράι, πώς το λέμε, δεν ξέρω τι θα το πω. Έγκλημα. Πολύ έγκλημα, ακριβώς, ακριβώς. Αυτά γίνονται εδώ, χαμός γίνονται. Οι αστόρια όλες αυτές. Η Αστόρια που είναι εκεί όλοι οι Έλληνες μαζεμένοι, πόσο έχει αλλάξει μέσα σε αυτά τα χρόνια. Η Αστόρια είναι η αγάπη μου, μένω εδώ πολλά χρόνια. Η Αστόρια πάντα κρατάει καλύτερα από όλες τις άλλες περιοχές, γιατί είναι ακριβώς δίπλα από το Μαχάταν. Mm-hmm. Μία γέφυρα μας χωρίζει, μπορεί να περπατήσει από εδώ στο Μαχάταν, αλλά κρατιέται πάρα πολύ, γιατί έχει Ευρωπαίους πιο πολύ, Έλληνες, Ιταλούς, Αλβανούς, Βουλγάρους, Ρώσους, ό,τι πεις από την Ευρώπη. Εδώ το απόγευμα ακούς 15-20 διαφορετικές γλώσσες να μιλάνε στον δρόμο. Εσείς είστε ανοιχτά, εκεί το στέκει αυτό το γωνιακό, το μεγάλο μαγαζί, 24 ώρες το 24ωρο. Όπως βλέπετε, αν δείξετε μια ματιά, δεν υπάρχουν πόρτες. Οπότε και να θέλουμε, τα 40 χρόνια που είμαστε εδώ τώρα, δεν έχουμε κλείσει μια μέρα. Γιατί δεν έχουμε πόρτες να κλείσουμε και δεν κλείνουμε. Δεν έχει κλείσει ποτέ το μαγαζί. Αυτή είναι η φιλοσοφία. Πόσες ώρες την ημέρα δουλεύετε εσείς? Εγώ έρχομαι συνήθως κατά τις 10 η ώρα και φεύγω κατά τις 10 το βράδυ. 9-10 το βράδυ. Και πήγατε εκεί δηλαδή 5 αδέλφια και έχετε δημιουργήσει οικογένειες, φαντάζομαι. Δηλαδή εσείς όταν βρίσκεστε πόσοι είσαστε? Τι τραπέζι στείνετε? Εντάξει. 20-30 άτομα όσα μαζευτούν, άλλοι όρθιοι, άλλοι καθιστοί, εντάξει, τα πολέμουμε. Να σας πω κάτι, κύριε Τόμ, δεν ξέρω πόσο χρονών είστε. Ναι. Εδώ βλέπω και μια φωτογραφία, ναι, με το στράτο του Τζόρτζογλου εκεί. Ξέρω ότι έχετε και το γιο του κοντά. Έτσι, έχω και το γιο εδώ απέναντι, ναι. Ναι. Μας βοηθάει τώρα και στο γύρισμα να του στείλουμε χαιρετίσματα. Βοηθάει, ναι. Ναι, ευχαριστούμε. Χαιρετίσματα έχεις από όλους. Ναι. Το καλύτερο παιδί της γειτονιάς είναι. Εκεί μένει και εκείνος δηλαδή, γείτονες. Δίπλα από το μαγαζί. Έχετε ζήσει διάφορα. Βλέπω εγώ εδώ φωτογραφικό υλικό. Έχετε γνωρίσει ανθρώπους και μέσα και από τη δουλειά σας. Πείτε μου λίγο έτσι κάτι που θυμάστε. Το να θυμάμαι το πιο τραγικό θα σου πω που θυμάμαι. Θυμάμαι όταν άρχισε το COVID για πρώτη φορά. Που κλείσαν όλα τα μαγαζιά εδώ. Ο κόσμος καλόταν στα σπίτια. Αλλά εμείς παραμείναμε στο στέκι μας. Μην αδιεκαλούμαστε από εδώ. Όλο και στα 2 χρόνια περίπου που είχαμε τα προβλήματα, ναι, αυτό είναι κάτι αξέχαστο, γιατί θεωρούσαμε ότι κάνουμε κάτι καλό, γιατί δεν το κάναμε για τα χρήματα, το κάναμε για τον κόσμο, για να μπορεί να έρχεται να φέρνει
γραμμές ολόκληρες περιμέναν έξω από το μαγαζί για να πάρουν πράγματα τα οποία δεν βρίσκανε πουθενά άλλου, γιατί τα πιο πολλά ήταν κλειστά. Ναι. Εγώ λοιπόν να ολοκληρώσω αυτό που πήγα να ξεκίνησα να λέω, ότι δεν ξέρω πόσο χρόνο είστε, αλλά τόσα φρούτα και λαχανικά, έχετε μια επιδερμίδα καταπληκτική.